Πάμε τώρα στο Λασίθι. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Ο κύριος Θωμάς Χαριτάκης είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο. Είχαμε και τις σχετικές ανακοινώσεις πριν από λίγο, τόσο από τον Άδωνη Γεωργιάδη όσο και από τον Νίκο Χαρδαλιά. Κύριος Χαριτάκης, κύριε Χαριτάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Ένα πρώτο σχόλιο. Ανοίγει το λιανεμπόριο με περιορισμούς από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Βεβαίως. Από τη Δευτέρα λοιπόν στις 18 του μήνα υπάρχει το άγγιγμα των καταστημάτων. Ήταν κάτι που περιμέναμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναμφισβήτητα είναι θετικό αλλά και αναγκαίο το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Ξέρετε ότι η κατάσταση στο λιανεμπόριο έχει φτάσει στο σημείο 0. Αντιλαμβάνεστε ότι η ρευστότητα των επιχειρήσεων είναι πλέον στο χειρότερο δυνατό σημείο. Καλά, όσον αφορά την κερδοφορία, ούτε λόγος να γίνεται. Όταν έχουμε ένα έτος το 2020, το οποίο τα καταστήματα δούλεψαν 8 μήνες το πολύ, θα έλεγα. Και η αγωνία των εμπόρων περιορίζεται πλέον στο να εισπράξουν ό,τι μπορούν, στο λίγο χρονικό διάστημα που έμεινε μέχρι το τέλος της χειμερινής σεζόν, ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν τις πολλές και συσσωρευμένες πλέον υποχρεώσεις τους. Κύριε Χαριτάκη, δεν έχουμε ωστόσο μία θετική εξέλιξη, τουλάχιστον από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, για τον κλάδο της εστίασης. Ναι, πραγματικά η εστίαση αυτή τη στιγμή πλήττεται ιδιαίτερα. Είναι όπως όλες οι επιχειρήσεις. Όμως δεν υπάρχει κάποιο αισιόδοξο μήνυμα. Φοβάμαι ότι το άνοιγμα της εστίασης θα πάει πολύ πίσω. Φοβάμαι ότι πάμε για Απρίλιο. Και αυτό είναι κάτι πολύ δυσάρεστο. Νομίζω ότι λίγες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να καταφέρουν να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματα. Δηλαδή, τους. Βλέπετε έναρξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, αν όλα πάνε αυτό, καλά, αρχές Απριλίου. Θέλω να καταλήξω ότι κάπου εκεί θα πάει το πράγμα, στην έναρξη περίπου της τουριστικής σεζόν. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι και οι καιρικές συνθήκες θα παίξουν το ρόλο τους. Όσο πιο γρήγορα φτιάξει ο καιρός, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να κάθεται έξω, τόσο καλύτερο θα είναι. Και σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε όλοι στην τουριστική σεζόν. Ένα είναι βέβαιο, δεύτερη σεζόν κακή δεν μπορεί να αντέξει ούτε το λιανεμπόριο ούτε η εστίαση, η επιχείρηση γενικότερα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Κρήτης, η οποία στηρίζεται στον τουρισμό, περιμένει πολλά από την τουριστική σεζόν και ελπίζουμε να πάνε όλα καλύτερα. Κύριε Χαριτάκη, θέλω και ένα σχόλιο για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το μεσημέρα από το Βήμα της Βουλής. Αναλυτικά, η συνάδελφος Γιώτα Αρχοντάκη πριν από λίγα λεπτά μας παρουσίασε τις ανακοινώσεις που έχουν ως επίκεντρο και την παράταση της κάλυψης στην επαγγελματική στέγη στο ενίκιο. Κοιτάξτε, και αυτό είναι ένα θετικό βήμα, ένα θετικό μέτρο. Κάθε κάλυψη αναγκών των καταστημάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως σας είπα, ρευστότητα στην αγορά δεν υπάρχει καθόλου. Όλοι οι επιχειρηματίες ασφικτιούν. Το 2020 ήταν μια πολύ κακή χρονιά και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει το κράτος να σταθεί δίπλα, ρογός στην επιχειρηματικότητα και να βάλει πλάτη για πολλές από τις υποχρεώσεις οι οποίες μας ταλανίζουν. Έχουν όμως αυτά τα μέτρα, κύριε Χαριτάκη, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, τη λογική της παράτασης που δεν ξέρω αν βοηθά, ναι, τις επιχειρήσεις. Αυτό δηλαδή θέλω, το πάμε μήνα-μήνα βοηθάει αυτή η λογική. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτά είναι ανάσες. Το βέβαιο είναι ότι, όπως είπα και πριν, υπάρχουν σωρευμένες υποχρεώσεις, τις οποίες θα βρούμε μπροστά μας. Οι τζίροι δεν γίναν. Τα καταστήματα ήταν κλειστά. Μην ξεχνάμε ότι δύο από τις περιόδους που ήταν κλειστά τα καταστήματα και τα εστιατόρια και όλα αυτά ήταν οι γιορτές. Ήταν Πάσχα, ήταν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Ήταν σεζόν, ήταν περίοδοι οι οποίες δουλεύουν πάρα πολύ τα καταστήματα. Και χάθηκαν σημαντικοί τζίροι. Άρα όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Πρέπει να δούμε πολλά πράγματα, όπως ας πούμε η επιστρεπτέα που είναι ένα καλό μέτρο. Πρέπει να πάμε και στη λογική να μην επιστραφούν όλα τα χρήματα. Όλα τα επιμελητήρια ζητάμε το 50% να μην επιστραφεί σε όλες τις επιστρεπτές επιχορηγήσεις. Είναι πολλά που πρέπει να δούμε μπροστά μας και μάλιστα. Ελπίζω η κυβέρνηση να κάνει το καλύτερο δυνατόν, γιατί η κατάσταση θα είναι πάρα σίγουρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι καλή για δεκάδες εκατοντάδες επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Χαριτάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.